Θείας πίστεως, τη συμφωνία ενέ αριθμός μαρτύρων δήμος εν κυζίκο ιερός συνδραγάθησε τον γαρυπέρθεων λόγων κηρύξαντες υπέρ αυτού ως αμνείς φαγιάζονται όθεν αφέσιν ετούνται ημίν και ελέος της μελπούσιν αυτόν την θείαν αθλήσιν. Εν αριθμός χωρός των μαρτύρων εν ισθώ Θεογνήσω κλεινός και αντίπατρος άμα μάγνωστε και Θεός τυχός Αρτεμάς και Θεόδοτος και θαυμάσιος Φίλημον άμα και Ρούφος θείαν χάριν γάρ εκ των πηγών του σωτήρος ημίν αναβλίζουσι. Άρνεστου τη θέντος εν το σταυρό όφθησαν νομίμως ενέ αριθμοί αθλητέ ή εν τη κυζίκο των όφιν καθελώντες δύο προς ουρανίαν μάνδραν Οικοσιοχτώ Απριλίου Τον εν Κυζίκο εννέα μαρτύρων Θεόγνιδος, Ρούφου, Αντιπάτρου, Θεοστίχου, Αρτεμά, Μάγνου, Θεοδότου, Θαυμασίου και Φιλίμονος Μέμνονος του Θαυματουργού, Αυξηβίου και Αγάθωνος των Οσίων Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες που μαρτύρησαν στην Κυζίκο της Μικράς Ασίας Θεόγνης, Ρούφος, Αντίπατρος, Θεόστιχος, Αρτεμάς, Μάγνος, Θεόδουλος ή κατάλους Θεόδωτος, Θαυμάσιος και Φιλίμονας. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες του Χριστού κατάγονταν από διαφόρους τόπους. Είχαν όμως όλοι τους το ίδιο μαρτυρικό φρόνημα. Συνελήφθησαν την εποχή των διωγμών κατά των χριστιανών στην Κύζικο της Μικράς Ασίας. Η στάση τους απέναντι στον Άρχοντα, που τους ανέκρινε για την πίστη τους, ήταν καταπληκτική. Το θάρρος, η ψυχραιμία και η δυναμικότητα των απαντήσεών τους, καθώς και ο εξευτελισμός των ειδώλων με τα λόγια τους, καταντρόπιασαν τον Άρχοντα που με μίσος τους έριξε στην πιο σκοτεινή φυλακή. Εκεί και οι εννέα, χωρίς ψωμί και νερό, αλλά με προσευχές και ύμνους προς το Θεό των πάντων, έπαιρναν θάρρος για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Όταν ο Άρχοντας τους έβγαλε από την φυλακή και τους ρώτησε αν επιμένουν να πιστεύουν στο Χριστό, αυτοί επανέλαβαν αυτά που του είχαν πει και πρώτα. Τότε αμέσως διατάχθηκε να τους αποκεφαλίσουν. Έτσι όλοι μαζί πρόσφεραν τους εαυτούς τους θυσίαν δεκτήν ευάρεστον το Θεό. Δηλαδή θυσία που δέχεται και ευχαριστείται σε αυτήν ο Θεός.
τη αυτή ημέρα διήγησης θαύματος που έγινε στην Καρθαγένη της Αφρικής. Πρόκειται για στρατιωτικό, ο οποίος μύχευσε με την γυναίκα του κυπουρού του. Στη συνέχεια αρρώστησε βαριά και πέθανε. Μετά από 3 ημέρες όμως, άρχισε να φωνάζει από τον τάφο του «Ελεήστε με». Οπότε οι εκεί παρευρισκόμενοι άνοιξαν τον τάφο του και τον βρήκαν ζωντανό, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Μετά από 3 ημέρες συνήλθε και διηγήθηκε όλα όσα του συνέβησαν, όταν η ψυχή του βγήκε από το σώμα και πως για να μετανοήσει για το μεγάλο του αμάρτημα, του έκαναν τη χάρη να παραλάβει το σώμα του. Αυτά αφού διηγήθηκε ο στρατιωτικός αυτός, προς έκπληξην πάντων έζησε 40 μέρες με νηστεία και προσευχή και με τη μετάνοια αυτή τη φορά και απεβίωσε πάλι. Ο Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός. Η Θεία Χάρη αντάμυψε την αρετή του και τον αξίωσε να θαυματουργεί. Συνέβη κάποτε να κατακλείσουν τους αγρούς των χωρικών Σμήνια Κρίδων. Αυτοί, χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα, κλαίγοντας έβλεπαν την καταστρεπτική αυτή μάστιγα. Ο Όσιος Μέμνων λυπήθηκε τους οικογενειάρχες εκείνους και ένιωσε την απόγνωσή τους. Προσευχήθηκε λοιπόν θερμά στο Θεό και πέτυχε την απαλλαγή του τόπου από τα ολέθρια Σμήνη. Και όσες φορές οι γεωργικοί πληθυσμοί της περιοχής του έπεφταν σε μεγάλη στενοχώρια, ο Μέμνων τους πήγαινε βοήθεια από τις οικονομίες του μοναστηριού, του οποίου ανεδείχθηκε και ηγούμενος. Πήγαινε μάλιστα και σε άλλες πόλεις που μάζευε συνδρομές, με τις οποίες συμπλήρωνε την ανακούφιση των πασχόντων. Κατά την κοίμησή του, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεξαν και συνόδευσαν την κηδεία του με τα θερμότερα δάκρυα και τις εγκαρδιότερες ευχές.